Εγώ τώρα που θα σου πω την επόμενη λέξη, ναι, θα μου πεις προσωπική ιστορία, όχι δηλαδή το γενικότητα. Ναι, όχι γενικά τον ορισμό, ναι, και ναι, πώς, ναι, το σκέφτεσαι εσύ θεωρητικά. Η λέξη είναι περιπέτεια. Περιπέτεια. Κοίταξε, προσωπικά, επειδή πιστεύω, είμαι περιπετειώδης, πιστεύω, δεν θα σου πω γεγονός, θα σου πω αυτό που πιστεύω εγώ. Είμαι περιπετειώδης γιατί πιστεύω περισσότερο στις ενδορύξεις παρά στις εκρήξεις. Δηλαδή, οι ενδορύξεις είναι το ανάποδο των εκρήξεων, αυτές οι εκρήξεις που παθαίνουμε μέσα μας. Όσο πιο πολλές εντοπίζω μέσα μου, τόσο πιο περιπετειώδης γίνομαι στη ζωή μου. Αυτές είναι και πολλές φορές, πώς το λένε, οργασμικές, εκστατικές και δυστυχίες. Μπορεί να είναι εσωτερική σύγκρουση αυτό που σημαίνει. Έτσι ακριβώς, αλλά αυτές οι συγκρούσεις είναι δημιουργικές πάντα. Είναι... Κάτι θυμάσαι, κάτι προσωπικό που... Κάτι να συνέβη τέτοιο μέσα, μια ενδόρυξη η οποία κάπου να οδήγησε. Αυτό οδήγει πάντα ότι βαριέμαι πολύ εύκολα και πλήττω θανάσιμα. Και αντιδράς, θυμώνεις. Θυμώνω, αλλά τώρα που μεγάλωσα πια όχι τόσο πολύ πια. Όχι, τα βλέπω πιο στοϊκά. Παλιότερα, ναι, εντάξει, θύμωνα. Δηλαδή μπορούσα, μάλλον όχι, δεν θύμωνα, γκρίνιαζα. Ήμουνα πολύ γνωστός για την γκρίνια μου στο παρελθόν. Εντάξει, οι περισσότεροι φίλοι μου, ακόμα και η γυναίκα μου, αυτό μου καταλογίζαν. Αυτή η γκρίνια που δεν σταματάει. Άρα κάτι δεν πήγαινε καλά μέσα μου. Δεν το κατάλαβα. Έχουμε συνεργαστεί μονάχα μία φορά, το 1994, ναι, στον έναν ελληνικό, στον Αντένα. Εκεί, ναι. Και δεν είχα καταλάβει ότι συγκρινιάρης εγώ, για να είμαι ειλικρινής. Όχι, γκρινιάρης ήμουν. Δεν το είχα καταλάβει. Ήμουν. Η επόμενη λέξη είναι η Ελλάδα. Α, μάλιστα. Η Ελλάδα. Η Ελλάδα που αντιστέκεται, η Ελλάδα που επιμένει και όποιος δεν καταλαβαίνει δεν ξέρει πατά και που πηγαίνει. Ωραία μας τα είπε ο Διονύσης ο φίλος μας, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα με την Ελλάδα. Πώς είναι? Εγώ θα έλεγα απικία εντεταλμένων οι οποίοι κυβερνούν, δεν νοιάζονται για κανένα και για τίποτα. Τέλος πάντων, και είναι μια δυστυχία αυτή τη στιγμή η Ελλάδα. Πιστεύεις ότι η Ελλάδα είναι χώρα προδοτών? Ναι, βέβαια το πιστεύω. Είμαι πεπισμένος δηλαδή. Αλλά όλο το σύστημα αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό δυστυχώς, αλλά ασχοληθούμε με την Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν είναι αυτό που ήταν στο παρελθόν. Έχει χάσει ταυτότητα, έχει χάσει εθνική ταυτότητα, έχει χάσει χρώμα, έχει χάσει τα πάντα. Ούτε Μοντε Κάρλο δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε. Τουλάχιστον να ξέρουμε ότι ήμασταν κάτι άλλο. Δεν είμαστε ένα τίποτα. Φταίει η κοινωνία ή φταίνει οι άνθρωποι που μας κυβερνούν? Πάντα τα βάζω με τους ανθρώπους που κυβερνούν. Γιατί ο πολίτης γυμνάζεται μέσα στα χρόνια. Μπορούμε πολύ άνετα να κάνουμε μόδα το σκαλκότα, άμα υπάρχει προγραμματισμός. Έτσι, δηλαδή, αν μεγαλώσω εγώ το παιδί μου από τώρα μέχρι τα 20, μελετώντας το σκαλκότα το παιδί μου, κάτι άλλο θα καταλάβει από τη ζωή. Εντάξει, μόδα, μια χαρά είναι και ο Ρουβάς, αλλά δεν μπορεί να γίνει να υπάρχει μόνο ο Ρουβάς. Είχες πει κάποια στιγμή ότι ως λύση θεωρούσες πολύ πιθανή και τη μετανάστευση. Ναι. Συνεχίζεις να το πιστεύεις αυτό? Ναι, και εκφράζω όχι μόνο εμένα, εκφράζω πιστεύω ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων. Διότι δεν με σέβεται η χώρα μου. Αυτός είναι ο μόνος λόγος. Άρα δεν τη σέβομαι κι εγώ. Χωρίς Ελλάδα εσύ θα μπορούσες να ζήσεις όμως? Δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι θα μπορούσα. Αλλά αναγκαστικά κάποια στιγμή ναι, γιατί να μην το κάνω. Θα σου πω πάντως κάτι από το 96. Εγώ θυμάμαι τον Ανδρέα Παπανδρέου όταν γύρισε από ένα ευρωπαϊκό συμβούλιο κτλ. Ήταν πολύ εξομολογητικός και είχε πει ότι εκεί που τίνουν τα πράγματα, τα έθνη και οι εθνικές κυβερνήσεις είναι κατώτερες των πολυεθνικών εταιριών. Δηλαδή, ναι, θέλω να πω ότι δεν έχει να κάνει μονάχα με την Ελλάδα. Το είπες και εσύ, όχι, βέβαια, ναι, αυτό το πράγμα. Είναι τα παρελκόμενα της παγκοσμιοποίησης όλα αυτά. Εμείς παλιά λέγαμε ακούμπησες πολιτικό λερώθηκες. Πόσο παλιά το λέγαμε? Πολύ παλιά. Και μπορούμε να το πούμε και τώρα. Δυστυχώς, γιατί έχω γνωρίσει και δεν θα πω έντιμους ανθρώπους στην πολιτική, θα πω γνώστες, μορφωμένους ανθρώπους, με θέση, με άποψη, με προγραμματισμό, με φαντασία, με οτιδήποτε, από τη στιγμή που βρίσκονται μέσα στη Βουλή, καταδικάζονται. Γιατί γίνεται αυτό, γιατί βγήκαν οι άλλοι και σου λέει, μα δεν το διάβασα το μνημόνιο, αλλά το υπόγραψα. Η επόμενη λέξη, ναι, ζήλια. Δεν ζηλεύω.
ούτε ερωτικά, ούτε επαγγελματικά. Δεν ξέρω αν είναι δυστυχώς ή όχι, αλλά δεν ζηλεύω. Δεν ζηλεύω. Μπορεί να πληγωθώ για κάτι, αλλά δεν ζηλεύω. Δεν έχεις νόση αυτό το αίσθημα που σου τρώει το... Όχι, πιστεύω και επειδή έχω κάνει πάλι μέσα μου για να μην μου ανήκει τίποτα από κτίσμα μέχρι άνθρωπο, πιστεύω ότι άλλο, σέβομαι το χώρο και το χρόνο του άλλου πάρα πολύ. Έχεις δεχθεί εσύ τον επάνω σου, τον φθόνο των άλλων, τη ζήλια τους που καραδοκούν να σου κάνουν κακό επειδή... Δεν καταλαβαίνω την ερώτηση, άρα σημαίνει ότι δεν το έχω... Δεν το αντιλαμβάνεσαι. Δεν το αντιλαμβάνομαι γιατί κοιτάω μόνο τη δουλειά μου. Η επόμενη λέξη είναι χρήμα. Ένα κομμάτι χαρτί που έχει κάτι υπομένα γράμματα πάνω. Και κάτι σιδεράκια. Και κάτι σιδεράκια. Αυτό μια εποχή το έλεγα. Έχει σιδεράκια κανείς και μετά τα σιδεράκια. Αυτά εδώ που τα δίνουμε και παίρνουμε κάτι. τα σιδεράκια. Είναι φοβερό, το χρήμα. Ότι ο άνθρωπος έχει ανακαλύψει αυτό, ρε παιδί. Είναι φοβερό. Κάποτε ήταν πιο έτσι. Τι θρησκεία και μαλαγκία σαν το χρήμα. Δεν υπάρχει. Βάλτε και τύπο εδώ το χαρτί και αυτό λέει εκπροσωπεί ολόκληρα έθνη, κυβερνάει σήμερα. Εντάξει. Είσαι σπάταλος. Πάρα πολύ σπάταλος. Ναι. Ναι, πάρα πολύ. Να φανταστείς. Ένα παράδειγμα πες. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Τώρα πάω σε... Είχα κάρτες, τους λογαριασμούς ΔΕΗ, ΟΤΕ και όλα αυτά. Τα είχα βάλει, τους είχα βάλει στην τράπεζα να τραβάει όποτε θέλει από μέσα. Πάγιες πληρωμές. Ναι, και τώρα τα έβγαλα εδώ και τα χρόνια όλα. Και με ρωτάνε στην τράπεζα γιατί τα βάζετε και τρέχετε εδώ. Όχι, λέω, γιατί επειδή είμαι πάρα πολύ σπάταλος, θέλω να βλέπω, να καταλαβαίνω ότι φεύγουν λεφτά από την τσέπη μου, να καταλαβαίνω τι γίνεται. Δηλαδή είναι ένα περιορισμό που έβαλα στον εαυτό μου. Αλλιώς δεν ασχολιόμουν. Έρχεται τον λογαριασμό και τον πέταγα. Η Έφη πώς είναι, σπάταλη και αυτή, ή είσαι συγκρατή τουλάχιστον λίγο. Η Έφη δεν έχει αίσθηση του χρήματος, την έννοια. Είστε καταδικασμένοι, έτσι. Δεν την αφορά. Είναι απίστευτη η γυναίκα. Είναι ότι δεν την νοιάζει, ρε παιδί μου, αν έχει πολλά, αν έχει λίγα. Δεν ξέρει τι είναι χρήμα. Δηλαδή μπορεί να φύγει. Δεν ξέρει τι μισθό παίρνει, δεν ξέρει. Εσείς δηλαδή δεν θα χρειαζόσασταν έναν οικογενειακό σύμβουλο, θα χρειαζόσασταν ένα οικονομικό αναλυτή σύμβουλο, ναι. Να μας εξηγήσει. Ναι, πραγματικά θα το χρειαστούμε. Απολογιστικά και τέτοια τα εφοριακά τα καταλαβαίνεις ποτέ, τα έχεις? Όχι πάρα πολλά, γιατί είχα και πατέρα λογιστή και όταν ακούω για λογιστή, επειδή έβγαζα σπηριά με τον πατέρα που ήταν λογιστής, μόλις ακούω λογιστικά φεύγω, γιατί με εγχώνει. Η επόμενη λέξη είναι φιλία. Μάλιστα. Πολύ δύσκολο κομμάτι είναι φιλία. Πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι. Έχεις κολλητούς? Όχι, δεν έχω κολλητούς. Δεν έχεις κολλητούς? Όχι, δεν έχω κολλητούς. Και δεν φταίνει η άλλη, φταίω εγώ. Γιατί? Γιατί είμαι πολύ κλειστός άνθρωπος. Όσο και αν φαίνεται ανάποδο. Φαίνεται πολύ ανάποδο. Ναι, είμαι πολύ κλειστός. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, για εξήγησε. Δεν ξέρω. Μάλλον βιολογικό είναι. Μάλλον μέσα μου γίνεται αυτό το πράγμα, αυτή η διεργασία. Η Έφη έχει φίλους? Πώς δεν έχει, ναι. Έχει. Ναι. Άρα αναγκαστικά. Και εφόσον υπάρχει αυτό το κλειστό κύκλωμα, ας πούμε, εσένα και της Έφης, άρα οι φίλοι σου είναι οι φίλοι της Έφης. Ούτε αυτό μπορώ να το πω. Α. Κοίταξε. Θυμάμαι μια φορά, κατά το μόνιμο αστείο μας με την Έφη, είναι της λέω, λοιπόν, εγώ αύριο θα βγω με τους φίλους μου. Και γελάει. Γιατί ξέρω θα μείνω σπίτι. Παιδί μου, είσαι άνθρωπος, ρε παιδί μου, που έχεις αθληθεί τόσο πολύ στη ζωή σου και τα λοιπά. Ναι. Επαφές με ανθρώπους, να πας για μπάλα, να πας για κανένα μπάσκετ, να... Πήγαινα νεότερος και δεν μπορώ να σου πω ότι τρελαινόμουν ακόμα. Και πριν από την Έφη δεν είχες φίλους? Ναι. Είμαι πάρα πολύ κλειστός άνθρωπος. Δεν σου φαίνεται, δηλαδή. Το ξέρω, αυτό... φαίνεται ακριβώς το ανάποδο. Δεν θέλω πολύ πολύ. Δεν θέλω πολύ πολύ. Η επόμενη λέξη είναι η διασκέδαση. Α, καλά, εδώ έπεσες μέσα. Γλεντζές. Κάθε νύχτα στα μπουζούκια, κάθε μέρα. Άρα πώς διασκεδάζεις? Με θέατρο. Πάω και βλέπω θέατρο. Σινεμά? Και σινεμά. Θέατρο και σινεμά. Ή μελετάω, ή θα ακούσω μουσική. Τι μελετάς? Γενικώς. Και αορίστος, δεν είναι συγκεκριμένα. Είσαι αναγνώστης δηλαδή. Ναι, γενικώς και αορίστος. Στο σινεμά, όταν πηγαίνεις, σ' αρέσει να παίρνεις όπως εμένα. Εγώ παίρνω ένα κουβά παγωτό. Ένα παγωτό παίρνεις? Ναι, ένα κουβά. Ένα κουβαδάκι τέτοιο το παίρνω και το τσακίζω. Εγώ popcorn παίρνω. Popcorn παίρνω. Το άθλημά μου. Τρελαίνομαι πάρα πολύ. Αυτό δεν είναι βλακία το θέατρο που δεν μπορούμε να φάμε μέσα στην αίθουσα? Το ξέρω, αλλά τι είναι κάνεις όμως, δεν μπορείς. Εγώ τα σκηνοθετώ. Δεν μπορείς να σπάσεις. Όταν σκηνοθετώ μονάχα μπορώ και το έκανα παγωτό. Η επόμενη λέξη είναι φαγητό. Ναι. Τρώω τα πάντα, ό,τι και να μου βάλεις, και σε μεγάλες ποσότητες. Όσες φορές θέλεις.
Είσαι αυτό που λέμε, να το πω, γουρούνι. Μα ξέρεις και μαγειρεύεις προφανώς, ε. Ναι, και μαγειρεύω. Αλλά μην φανταστείς το κάνω. Και γιατί όμως είσαι τόσο ωραίος, ρε, εσύ, όχι, ρε, κάτσε, κάποτε ήταν καλύτερα, τώρα πια. Τι καλύτερα θες να σου πω κάτι, σε σχέση με τα χρόνια που περνάνε, αυτό ξέρεις που έπρεπε να είναι. Εντάξει, το είχα στείλει κάποια στιγμή. Έπρεπε να ήσουν εδώ την περασμένη εβδομάδα που είχα το Σταρόβα εκεί. Καλά, τώρα μιλάς και στο Σταρόβα. Ναι, αλλά και ο Σταρόβας τρώει επειδή αφήνει τον εαυτό του ελεύθερο. Όπως τον αφήνεις και εσύ. Είσαι τυχερός, έχεις καλό μεταβολισμό. Στην Ίσο είχε έρθει ο Δήμας, ο σκηνοθέτης, όταν κάναμε την Ίσο και μου λέει, μήπως μου λέει να του βάλουμε μια κυλίτσα που έκανε εκείνο τον απέσιο, το χιδαίο χαρακτήρα. Μια κυλίτσα του λέω. Δήμαρχο. Όχι το Δήμα, τον αστυνόμο. Τον αστυνόμο έκανε. Βέβαια. Και του λέω, άστο πάνω, άστο. Σε ένα μήνα είχα γίνει εδώ. Έβαλε. Ναι. Για τις ανάγκες της ταινίας. Ναι. Τα πιάτα που μαγειρεύεις, πες μου. Συνήθως το αγαπημένο μου αυτό που κάνω είναι τα μακαρόνια γκραντέν. Στο φούρνο μέσα. Δολοφόνος. Μπεσαμέλ και τέτοια. Μπεσαμέλ. Μακαρόνια να κοιμάσαι, αρέσουν. Ήδη τρέξαν τα σάλια. Τι άλλες μακαρονάδες κάνεις? Άλλες μακαρονάδες. Γενικώς μου αρέσει να αυτοσχεδιάζω. Αυτοσχεδιάζω. Δηλαδή μπορεί να βρω δύο πράγματα μέσα στο ντουλάπι, ό,τι να είναι, και να αρχίσω να κάνω ποικιλία. Και τα ρίχνω και φτιάχνω και βγάζω ό,τι βγάζω. Για τα μακαρόνια πηγαίνουν μόλα. Δεν το συζητώ. Η επόμενη λέξη είναι η λέξη θάνατος. Μάλιστα. Μεγάλος έρωτας είναι ο θάνατος. Πολύ μεγάλος έρωτας. Για πες το μας αυτό. Και έξα, από μικρός ήθελα να μεγαλώσω. Και τώρα όσο μεγαλώνω και πλησιάζω, αρχίζει να με γοητεύει πάρα πολύ. Ξέρεις η ιδέα ότι θα πεθάνεις. Όχι ότι θα πεθάνω, του θανάτου. Είναι πολύ μεγάλος έρωτας. Δεν το φοβάσαι? Μπορώ να πω ότι ναι, έχει τις σκοτεινές πλευρές του, αλλά όπως είναι πολύ... Όπως κάθε έρωτας. Όπως κάθε έρωτας. Όπως κάθε έρωτας, αλλά έχει μια φωτεινότητα αλλούτερη. Ελπίζεις? Στο θάνατο, ναι, βεβαίως. Πιστεύεις ότι μετά θάνατον, αν και δεν ξέρω αν αυτός ο χρονικός όρος θα μπορούσε να ισχύει εκεί που σταματάει ο χρόνος. Mm. Αλλά από θάνατο. Αυτό που περιμένω είναι εκείνη ακριβή τη στιγμή που σταματάει ο χρόνος. Εκεί θέλω να κάνω την αναδρομή τη μεγάλη, γιατί το μετά πιστεύω δεν υπάρχει. Θα μπορούσαμε να πούμε δηλαδή, Βλαδίμηρος Κυριακίδης, ερωτευμένος με το θάνατο. Ναι, γιατί όχι. Και γι' αυτό με αυτή την έλξη, όχι έλξη, δεν την πω έλξη, αυτό το πράγμα που με δαιμονίζει μέσα μου, με κάνει να θέλω όταν θα φύγω από αυτή τη ζωή να μην με θυμάται κανείς. Δεν θέλω να με θυμάται κανείς. Αλλά αυτό πλέον μέσα μου έχει χτιστεί. Δεν θες ιστεροφημία, δεν έχεις καθόλου. Καθόλου, δεν θέλω, ρε παιδί μου, τίποτα. Δεν θέλω να μείνει τίποτα. Γι' αυτό και δεν έχω ούτε σπίτια, ούτε τίποτα, δεν έχω τίποτα. Τίποτα, δεν θέλω κανείς. Ωραία, αυτό αφορά κάτι προσωπικό. Με πρόσωπα που αγαπάς. Mm. Δεν μπορείς να είσαι ερωτευμένος με το θάνατο. Όχι, εντάξει, δεν το συζητώ. Αυτό είναι προσωπικό για μένα. Ο θάνατος είναι κάτι είναι όταν αντιμετωπίζεις πρώτα. Όταν είναι ο άνθρωπος που αγαπάς, είναι οδυνηρός. Παναγία μου. Δε, μόνο και που να βάλω στο μυαλό μου, ας πούμε, ότι κάποια στιγμή η Έφη χτύπα ξύλο, κάτι θα γίνει, εγώ βέβαια ισοπεδώνομαι. Η επόμενη λέξη είναι τζόγος. Τζογάρω μόνο με τη δουλειά μου. Τα μεγάλα μου ρίσκα τα παίρνω εκεί. Εκεί θα χάσω και τα πιο πολλά λεφτά. Δεν με νοιάζει καθόλου. Καζίνο και τα λοιπά δεν έχεις παίξει καθόλου? Όχι. Και όταν πηγαίνω είμαι από αυτούς που κάνονται από δίπλα και κοιτάνε. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Πολύ ωραίο άθλημα είναι. Αλλά να παίξω και να εθιστώ, όχι καθόλου τίποτα. Παρανομία είναι η επόμενη λέξη. Παρανομία, μικρός έκλεβα. Τι έκλεβε? Έχουν παραγραφεί, πες τα. Έκλεβα, έπαινα στο σούπερ μάρκετ, πάπα έπαιρνα και λίγο από εδώ, πήγαινα από εκεί, έπαιρνα. Ξέρετε, αυτά τα χαζά που κάναμε. Σαν κλεπτομανία ή σαν μαγκιά, σαν τι? Σαν μαγκιά τώρα, ήταν ότι εγώ... Και βγαίνεις και το δείχνεις στους άλλους. Ναι, δύο φορές με πιάσαν όμως. Τώρα αν ταξιδέψεις, ας πούμε, στο εξωτερικό που δεν σε ξέρει κανένας. Ναι. Αν και τώρα πια έτσι πως έχει γίνει με την τηλεόραση και έχει παντού Έλληνες, δεν ξέρουμε πια, περπατούσα εγώ στο Λονδίνο και με γνωρίζαν. Ναι. Ξεκούδωνο. Θα έμπαινε στον πειρασμό να κλέψεις? Όχι, με τίποτα. Σοβαρεύτηκε. Τώρα είναι και ρεζίλια ολόκληρος άντρας. Άντρας να πεις, όχι, καθόλου. Καθόλου. Δεν με ενδιαφέρει κιόλας να κλέψω. Ψέμα είναι η επόμενη λέξη. Ναι. Ψέμα. Δεν ξέρω ποιος είναι πιο ισχυρός, το ψέμα ή ο ψεύτης. Δεν ξέρω. Υπάρχει μια... Δεν είναι ισοδύναμα αυτά τα δύο.
Αλλά δεν ξέρω ποιος φταίει πιο πολύ. Το ψάξιμο πράγμα είναι να ταυτίζονται αυτά τα δύο, να το ξέρεις. Ναι, έτσι. Να είσαι όλος ένα ψέμα. Αυτό, ναι, έτσι. Δεν ξέρω και προσπαθώ να το ψάξω. Ψέματα δεν έχεις πει, δεν χρειάζεται. Πώς δεν έχω πει, όλοι οι άνθρωποι λέμε. Γι' αυτό προσπαθώ να καταλάβω ποιο είναι πιο ισχυρό. Ο ψεύτης που εκείνη τη στιγμή χειρίζεται το ψέμα του ή το ίδιο το ψέμα που υπάρχει. Ας πούμε, πες μου ένα άσχημο, το χειρότερο ψέμα που έχεις πει. Θυμάμαι που είναι και πάρα πολύ αστείο. Ελπίζω να μην μας ακούει βέβαια, γιατί θα έχει μεγαλώσει τώρα. Προμνημονεύτων χρόνων. Είχα γνωρίσει μια κοπελιά σε μια πορεία της ΚΝΕ. Όχι ότι ήμουν του ΚΚΕ, αλλά είδα την πορεία, είδα την κοπέλα και από τι ωραία μπήκα κι εγώ και την πήρα στο κατόπι. Βγήκαμε μία-δύο. Την τρίτη τη βαρέθηκα και τη είπα ότι ξέχασε με, γιατί η KGB με ζητάει στη Ρωσία και θα αναγκαστώ να φύγω. Ανακάτεψες την KGB για να αποφύγεις γκόμενα. Ναι, πάλι ηλίθιος. Όχι, τέλεια. Καλά, σήμερα και μικρός. Όχι, δεν με κατάλαβε η γκόμενα τώρα, τι έλεγα, μπαρούφες. Για να αποφύγεις μια γυναίκα θα... θα σε, πώς το λένε, θα σε πίεζε πάρα πάρα πολύ. Θα αναγκαζόσουν να, αν ήξερε ότι θα πιάσει να τη πίσω τη αδερφή. Ου, βέβαια. Να, τι λες τώρα. Μα είμαι αδερφή. Ναι, μα πάω μόνο με άντρες. Και βέβαια θα το έλεγα. Θα σου πω τώρα μια λέξη η οποία θα σου φανεί περίεργη, αλλά σκέψου το. Ίσως. Δεν μπορώ να αντιληφθώ την έννοια του ίσου, γιατί δεν μπαίνω ποτέ σε, δεν βάζω ποτέ τα πράγματα σε σύγκριση. Ωραία να σου πει. Δεν τα βάζω ποτέ σε σύγκριση. Όλα έχουν την αυτονομία τους. Άρα το ίσως, το ίσο μπορώ να το βάλω μόνο μέσα στην ισορροπία. Τα δικαιώματα σε μια κοινωνία, οι ευκαιρίες δεν πρέπει να είναι ίσες για όλους. Εξαρτάται τι πολίτευμα έχουμε. Και έτσι όπως έχουμε εκφυλιστεί δεν υπάρχουν διαφορές. Δεν υπάρχουν διαφορές. Δεν υπάρχουν διαφορές πια. Ποιο πολιτικό σύστημα μπορεί αυτή. Α, τα πολιτικά συστήματα εννοείς δεν έχουν διαφορές. Όχι ότι οι άνθρωποι μεταξύ τους. Όχι, οι άνθρωποι έχουν. Τα πολιτικά συστήματα. Οι άνθρωποι βεβαίως και έχουν διαφορές. Αλλιώς τα πλήταμε κιόλας. Και η επόμενη λέξη είναι Θεός. Δεν υπάρχει. Βέβαια μας την έσπασε ο Σάρτρ, γιατί πεθαίνοντας γύρισε και είπε τελικά υπάρχει Θεός. Και εκεί παπ καταστραφήκαμε όλοι. Λέμε Θεός. Κάτσε, ναι. Και λέει με κάτσε ρε μεγάλε. Και πώς είναι ρε παιδί μου να είσαι ερωτευμένος με το θάνατο ενώ είσαι άθεος. Έχει, προσπαθώ τώρα αυτό μέσα μου να το φτιάξω. Ναι. Κάπως να τα δέσω. Ναι. Και δυσκολεύομαι. Για βοήθησέ με. Γιατί ο θάνατος είναι κάτι πραγματικό. Ορθό. Συμβαίνει. Οκ. Okay, ερωτευμένος γιατί να είσαι με το οριστικό τέλος λοιπόν, εφόσον δεν υπάρχει Θεός. Με τι θα είμαι ερωτευμένος. Με αυτό θα είμαι ερωτευμένος. Με το οριστικό τέλος. Βέβαια. Με αυτό είσαι ερωτευμένος. Σε έχει κουράσει δηλαδή η ζωή. Όχι, δεν με έχει κουράσει. Μου αρέσει πάρα πολύ, μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά με γοητεύει όλο αυτό το άγνωστο προς τα εκεί. Τουλάχιστον να ζήσω εκείνη τη στιγμή που θα φύγω. Μα θα φτάσεις στο άγνωστο και δεν θα έχει να εξερευνήσεις. Εκεί τελειώνει το ταξίδι. Θα σταματήσω και θα φύγω. Η επόμενη λέξη είναι πίστη. Η πίστη είναι κάτι τελείως υποκειμενικό. Και δεν παίζει για μένα στα στενά πλαίσια των δεδομένων που έχουμε. Τι θα πει, είμαι πιστός, είμαι άπιστος. Και δεν μιλάω για το Θεό τώρα, μιλάω για τις διαπροσωπικές σχέσεις. Ναι, ναι. Δεν νομίζω ότι εγώ μπορώ να πω ότι έτσι όπως πιστεύω εγώ την πίστη, είμαι πιστός άνθρωπος. Ένας τζιχαντιστής, ναι, όταν σκοτώνει στο όνομα του Αλλάχ, mm-hmm, τον βλέπεις ότι το παρατραβάει το σκηνί, έτσι, ναι, δηλαδή η έννοια δεν θα σκοτώσω του ανθρώπου, ναι, η έννοια του ανθρώπου, ναι, δεν ξεφεύγει, έχει καμία σημασία, ναι, καμία πια σημασία για αυτόν. Θέλω να πω ότι η έννοια της πίστης στον άνθρωπο, είτε είναι στο Θεό, είτε είναι, ναι, στους ανθρώπους, είτε είναι στις ιδεολογίες, είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε να παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Παίζει και έχεις δίκιο. Απλά δεν νομίζω ότι η πίστη όπως έχει μεθοδευτεί μέσα στα χρόνια είναι αυτό που πιστεύουμε ότι είναι. Έχουν καταβαρωθεί, πώς λέω, τα παραθυρωθεί. Αυτό είναι δύσκολη λέξη. Τα πάντα, αξίες. Οπότε δεν πιστεύω ότι υπάρχει ουσιαστική πίστη. Είμαστε μέσα μας λίγο αγύμναστοι και ενοί για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε μια πίστη σε οτιδήποτε. Να πιστέψουμε δηλαδή τι θέλουμε. Όλοι. Δεν υπάρχουν άνθρωποι, ρε παιδί μου, που
που τους βλέπεις ότι βάσει της πίστης έχουν κάνει φοβερές υπερβάσεις. Καλά, κοίταξε, αυτοί είναι και άνθρωποι που δεν ζουν μέσα σε μια πόλη, ζουν λίγο πιο έξω από μια πόλη. Αυτοί πιστεύουν ακόμα σε αρχαίγωνα πράγματα και έτσι συμπεριφέρονται. Και ο χαρακτήρας τους γίνεται πιο παρορμητικός από ότι εμείς που έχουμε εκλογικεύσει, είμαστε πιο εγκεφαλικοί. Μην ξεχνάς, ας πούμε, ότι ένας βοσκός, ας πούμε, μπορεί να κάνει έρωτα με τη γυναίκα του μέχρι τα 87 του. Και εμείς εδώ πέρα στα 50 μας παθαίνουμε κατάθλιψη και μπορούμε να σηκώσουμε τίποτα. Καταλαβαίνεις, είναι διαφορετικά πράγματα. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν μπορεί να έχουν και πίστη, αλλά μπορεί να πιστεύουν και σε ένα δέντρο για να τους δώσει δύναμη. Αυτό εννοώ. Η επόμενη λέξη είναι η λέξη μητέρα. Ναι. Μητέρα. Τα λάθη, τα λάθη. Για τη δική στη μαμά, θέλω. Εντάξει, μια χαρά να είναι εκεί που είναι, αλλά μας φόρτωσε ενοχές, λάθη, τα πάντα. Δε ζει η μανούλα σου? Όχι, όχι, έχει φύγει. Έχει φύγει. Μας φόρτωσε πολλά πράγματα. Είναι αυτά τα λάθη που κάνουν οι γονείς. Για πες. Ενοχές, ανασφάλειες, σε τι ηλικία την έχασες? Πριν από, ξέρω εγώ πόσα, 5 χρόνια, ούτε θυμάμαι πια. 5 χρόνια, κάτι τέτοιο. Πώς μια μάνα γεμίζει ενοχές τα παιδιά της? Ήπουλα. Υπουργείος. Για πες ένα παράδειγμα. Εντάξει, το κλασικό που το κάνουμε και αστείο, που λέει τι έχεις μάνα, λέει τίποτα. Σε έχει σοπεδώσει. Πώς τίποτα, αφού δεν έχω τίποτα, παιδά, άσε με εμένα. Άσε με εμένα. Την ενοχή πώς τη βάζει? Τη βάζει ότι κάτι έχει κάνει εσύ, δηλαδή. Ναι, ότι εσύ. Καλά, αυτό δεν το κάνω όμως μόναχα η μάνα. Αυτή η εικόνα που έδειξε τώρα είναι και η εικόνα συντρόφου, είναι. Ναι, εντάξει, αλλά κυρίως είναι μάνα αυτό. Δηλαδή, ο αυταρχισμός της μάνας είναι διαφορετικός από τον αυταρχισμό του πατέρα. Η μάνα ξέρει να κινείται πολύ πιο ύπουλα από τον πατέρα. Ο άλλος τον καταλαβαίνει, τον νιώθεις. Η άλλη είναι. Μην αρχίσετε τη μουρμούρα, και αν τέλειωσε η κουβέντα με τον Βλαδίμηρο, δεν τελειώνει η ζωή μας. Αρχίζει σε λίγο μια ζωή κριτική και επικριτική, καθώς θα έχω μαζί μου τη Ροζίτα Σόκου.